Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα στους εθνικούς δρόμους κατά την επιστροφή των εκδρομέων στα αστικά κέντρα. Σύμφωνα με την άμεση δράση, μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζεται κανένα σοβαρό πρόβλημα, ενώ για την ομαλή επιστροφή έχει κινητοποιηθεί ολόκληρη η δύναμη της τροχέας που βρίσκεται στους εθνικούς δρόμους. Από το πρωί επίσης, 4 ελικόπτερα επιτηρούσαν την κίνηση και ανέφεραν στο κέντρο της άμεσης δράσης τα σημεία στα οποία παρουσιάζονται δυσχέρειες στην κίνηση. Από τη Δευτέρα μέχρι τις απογευματινές ώρες σήμερα, σε ολόκληρη τη χώρα είχαν σημειωθεί περισσότερα από 200 τροχαία ατυχήματα, στα οποία έχασαν τη ζωή τους 19 άτομα. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι όλα σχεδόν τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα δεν έγιναν σε εθνικούς δρόμους και ακόμη ότι κανείς από τους 19 νεκρούς δεν μπορεί να χρεωθεί στη χριστουγεννιάτικη έξοδο. Σύμφωνα με στοιχεία που πήραμε από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, από τα 19 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, τα 7 είναι ανατροπές δύο ταχύ αυτοκινήτων και δικύκλων σε δρόμους των αστικών κέντρων, τα 5 συγκρούσεις που έγιναν σε επαρχιακούς δρόμους, ενώ τα υπόλοιπα 7 θύματα είναι 6 πεζοί που παρασύρθηκαν από αυτοκίνητα και ένας γεωργός που σκοτώθηκε σε ανατροπή του ελκυστήρα που οδηγούσε. Εξάλλου, σύμφωνα με την άμεση δράση, σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αν εξαιρεθεί ο Εθνικός Δρόμος Ιωαννίνων Τρικάλων στη θέση Κατάρα, όπου τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν μόνο με αλυσίδες, καθώς και το σημείο μετά το 21ο χιλιόμετρο του Εθνικού Δρόμου Σερών προς την Άνω Βροντού, όπου επίσης χρειάζονται αλυσίδες. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι η κίνηση των τροχοφόρων στην Αττική ήταν από το πρωί μεγάλη, καθώς όσοι έμειναν τελικά στην πρωτεύουσα με τη βοήθεια και της λιακάδας, πλημμύρισαν τους δρόμους για εκδρομικούς περιπάτους σε μικρή απόσταση από το κέντρο. Ο καλός καιρός βοήθησε τους εκδρομείς να μην μετανιώσουν για την έξοδο, παρά τα συχνά μικρά μποτιλιαρίσματα. Άλλοι πάλι προτίμησαν τα πάρκα για μια ψευδέστηση ίσως επαφής με τη φύση. Και ενώ στην Ελλάδα σήμερα ήταν καλοκαιρία, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις χριστουγεννιάτικες αυτές μέρες στη Νότια Αγγλία δεν έκαναν τους Άγγλους να χάσουν το χιούμορ τους. Παρά τις φοβερές πλημμύρες στην περιοχή αυτή που μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια, οι Άγγλοι κυκλοφορούν με καγιάκ και πηγαίνουν για ένα ποτήρι μπύρα στο pub της γειτονιάς τους, όπου ο μαγαζάτορας με χαμόγελο του σερβίρει κολυμπώντας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Αμερικανοί, ανάλογα με τα οικονομικά τους, είχαν τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ένα χιονισμένο τοπίο ή σε μια ηλιόλουστη παραλία για να περάσουν τις ημέρες των Χριστουγέννων. Χιονοπτώσεις στην Ατλάντα επέτρεψαν στους κατοίκους της να φτιάξουν χιονανθρώπους, ενώ στη Νότια Καλιφόρνια οι παραλίες γέμισαν από λουωμένους και ο Άι Βασίλης σε θεάθη στην Πλάζ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Από σήμερα λειτουργούν κανονικά όλα τα θέατρα μετά τη συμφωνία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και της Πανελλήνιας Ένωσης Ελεύθερου Θεάτρου μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας Ευάγγελου Γιαννόπουλου να κατοχυρωθεί η εξασφάλιση της αμοιβής των ηθοποιών που εργάζονται στα ελεύθερα θέατρα. Το ρεπορτάζ είναι της Δήμητρας Γκουντούνα. Τέλος καλό για τους ανθρώπους του θεάτρου, όλα καλά για τους θεατρόφιλους.